Μιλάμε για την παράκαμψη της στεγιάς και την παράκαμψη του άσπρου. Η παράκαμψη της στεγιάς γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει. Είναι μακριά από εδώ, αφορά όμως το συγκεκριμένο δρόμο. Η παράκαμψη του άσπρου όμως είναι κάτι που μας αφορά. Μας αφορά άμεσα, γιατί έχουμε το πρόβλημα, όπως γίνεται τώρα η παράκαμψη των Δολιανών, την οποία ξέχασα να σας τη θυμίσω ως έργο, είναι ένα έργο προϋπολογισμού 6,5 εκατομμυρίων, γίνεται σήμερα, εκτελείται, μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι τον Νοέμβριο, θα το έχουμε ολοκληρωμένο αυτό το έργο. Ξέχασα να το πω, δεν έχει σημασία, το γνωρίζετε όλοι όμως, γιατί βλέπετε, περνάτε και βλέπετε ότι είναι ένα έργο που εκτελείται. Λοιπόν, σε αυτή την παράκαμψη λοιπόν του άστρους, που είναι απαραίτητη, όλοι γνωρίζουμε τους λόγους που είναι απαραίτητοι. Η άποψή μου ήταν ότι μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αυτούς τους πόρους με μια κοινή προσπάθεια για να υλοποιήσουμε το έργο. Το έργο αυτό, βέβαια, δεν είναι ένα έργο που θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Οι μελέτες θα αργήσουν να ολοκληρωθούν, θα μας πάρει σχεδόν χρόνο. Όμως, θα είχαμε με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Θα γίναμε ταυτόχρονα την παράκαμψη, έτσι, και μαζί, αφού ολοκληρώναμε αυτό το έργο, θα πήγαινε ένα έργο που θα παρέκαμπτε αυτό το δρόμο και θα έβγαινε στο Καστράκι, έτσι, αυτό είναι η παράκαμψη του άστρους, θα ξεκίναγε από τη Δεξαμενή και θα έκανε την παράκαμψη αυτή μετά τη γέφυρα προς το Καστράκι. Άρα, λοιπόν, θα μπορούσαμε μετά, και αυτό είναι ο σκοπός αυτού του έργου, της παράκαμψης του άστρους, να μιλάμε για ότι θα μπορούσαμε, αφού είχαμε ολοκληρώσει αυτό το έργο, να θεωρήσουμε ένα δημοτικό δρόμο, το δρόμο που υπάρχει σήμερα, αφού θα είχε απεξαρτηθεί από τη μεγάλη κυκλοφορία που έχει σήμερα. Αφού θα είναι η πολλή κυκλοφορία που θα αφορούσε το Άργος Λεωνίδιο και την Τρίπολη Άστρος, παράλληλο Άστρος, θα είχε φύγει μέσω της νέας οδού, επαρχιακής οδού. Πρέπει σήμερα από εδώ να συμφωνήσουμε όλοι ότι θα δουλεύουμε και θα εργαζόμαστε σεβόμενοι με πολιτικό πολιτισμό τις διαφορετικές απόψεις, τις θέσεις του καθένα, τις ιδεολογικές αντιλήψεις του καθένα, όμως το κοινό είναι ποιο, το καλό για τον τόπο μας. Αυτό λοιπόν θα είναι πάνω απ' όλα. Να διεκδικούμε ναι, να κρυνιάζουμε ναι, όμως δεν θα πρέπει να φτάνουμε στα άκρα. Το σημείο του δρόμου Καρμανιόλα, το οποίο έχουμε θυμίσει αρκετά θύματα και επειδή έρχεται και το καλοκαίρι, καλό θα είναι να γίνει μια πλήρη αναφορά και συζήτηση. Όχι ότι θα βγάλουμε εμείς σήμερα κάποιο αποτέλεσμα ή κάποιο ψήφισμα, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να συζητήσουμε αρκετά και ότι πιθανούν οι αρμοδιότητες, οι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι τώρα σχετικά με την διοικητική αποβολή αυτών που έχουν κάνει κατάληψη των απολωτριωμένων ζωνών. Τι προτίθεται να κάνει η περιφέρεια, θα μας ξαναπεί ο Μανώλης λίγο πιο απλά. Εγώ καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής, ότι και εγώ προσωπικά αλλά και ως Δημοτική Αρχή είναι προτεραιότητά μας να μην, το έχουμε αποδείξει άλλωστε, αν θέλετε από την αρχή το πώς αντιμετωπίζουμε κάθε ζήτημα, να μην ασχολούμαστε με το παρελθόν. Να μην ασχολούμαστε με το τι παρελήψεις είχαν γίνει στο παρελθόν, με το τι λάθη είχαν γίνει στο παρελθόν. Έτσι αντιμετωπίσαμε και αυτό το ζήτημα. Δεν θέλουμε και δεν είναι επιδίωξή μας να αναλωνόμαστε με τα λάθη, όπως είπα και πριν, και τις παραλήψεις, αλλά να χρησιμοποιούμε, να αξιοποιούμε μάλλον το χρόνο μας δημιουργικά, παραγωγικά, προκειμένου να δούμε λύσεις. Έχουμε παρατηρήσει, το έχω πει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, για να κάνει τη συζήτηση για αυτό το θέμα, ότι όλα τα ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί, η κύρια πηγή των ατυχημάτων, η κύρια πηγή του κακού, ποια είναι, ούτε μεγάλη ταχύτητα, ούτε άλλου είδους μικροπαραβάσεις, αλλά η κάθετη διέλευση στο συγκεκριμένο δρόμο. Όταν κάποιος κατευθύνεται προς το Άργος, στρίβει αριστερά κάθετα στο αντίθετο ρεύμα, προκειμένου να πάρει σε κάποιο κατάστημα. Ή όταν αντίστροφα πηγαίνει προς το Λεωνίδιο, πάλι στρίβει αριστερά κάθετα πάλι στην αντίθετη κατεύθυνση, προκειμένου να πάρει σε κάποιο άλλο. Και ξέρετε, τα περισσότερα συμβαίνουν γιατί
έχοντας ο οδηγός στο μυαλό του ψάχνει απέναντι να δει που έχει πάρει να παρκάρει, δεν προσέχει λίγο απέναντι το αντίθετο ρεύμα και γίνεται το ατύχημα. Την απόφαση είχαμε λάβει ως Δημοτικό Συμβούλιο μετά το θανατηφόρο ατύχημα το καλοκαίρι του 2020 στις 18 Αυγούστου 2020. Εκεί λοιπόν τι απόφαση είχαμε λάβει, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Εν μέρει αναφέρθηκε ο κ. Καλούζαφερ. Να συνταχθεί έγγραφο προς την αστυνομία για τη μόνιμη συνόδευση του δρόμου το θερινό εξάμεινο. Ένας υπηκός κόμπος στην διασταύρωση του παράλληλο άστρος. Και γιατί προτείνονταν κύκλοι κόμποι, γιατί η σύγχρονη, αν θέλετε, πρακτική και η σύγχρονη τάση και η πρόταση όλων πλέον του μεγαλύτερου ποσοστού του κοινωνιολόγου είναι κύκλοι κόμποι. Και εκεί πιστέψαμε με τα σχέδια που μας παρουσιάστηκαν και με την πρόταση που μας παρουσιάστηκε, παρότι είχαμε όλη την αίσθηση ότι δεν είναι δυνατόν να χωροθετηθεί και να κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος, είναι δυνατόν να κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος με μία μικρή απαλωτίωση που απαιτείται, μία επιπλέον απαλωτίωση που απαιτείται στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της διασταύρωσης. Μετά λοιπόν τη σημερινή σας τοποθέτηση και την δέσμευση που μας μεταφέρεται από την περιφερειακή αρχή, δεν εκτιμώ ότι υπάρχει κάποια διαφωνία. Συμφωνούμε απόλυτα, όπως είπα και πριν, ήταν και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2020. Έχουν γίνει όλες οι άμεσες ενέργειες. Οι μεσοπρόθεσμοι, εκεί είναι ουσιαστικά που θα θέλαμε, και αν θέλετε, είναι το παράπονό μας από τις υπηρεσίες της περιφερειακής ανάπτυξης Αρκαδίας, ότι θα έπρεπε να έχουν κινηθεί πιο άμεσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, από τη στιγμή που ήταν σύμφωνη και η περιφερειακή αρχή, ήταν σύμφωνο ο περιφερειάρχης να προχωρήσουμε στη σύνταξη των πρωτοκόλων διοικητικής αποβολής. Αυτό έπρεπε να γίνει πιο νωρίς. Γιατί χαρακτηριστικά θυμάμαι και επικαλούμε τον κ. Λαυρόπουλο και τους διευθυντές ότι στη συνάντηση που γίνει από τον Ιούνιο του 2021, όπου ο τότε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Εθνικών Έργων της Περιφερειακής Ένωσης Αρκαδίας είπε ότι δεν έχουμε την αυτοκρατορία, δεν έχουμε το προσωπικό. Από τότε λοιπόν ο κ. Περιφερειάκης, παρουσία όλων, είχε προτρέψει τον διευθυντή να απευθυνθεί τεχνικό σύμβουλο, γιατί υπήρχαν θέματα προκειμένου αυτός ο τεχνικός σύμβουλος, όπως σωστά αναφέρατε, κάτι που έγινε τώρα, θα μας υποδείξει τη σωστή παρέμβαση, τη σωστή επέμβαση που πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο, κυρίως στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά γενικότερα στο συγκεκριμένο δρόμο. Αυτή, αν θέλετε, ήταν η διαφωνία σας. Εγώ, ύστερα από τη σημερινή τοποθέτησή σας και την τοποθέτησή σας, θεωρώ ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα να προχωρήσουμε από τη στιγμή που έγινε και η ανάθεση. Απλά εγώ θα παρακαλέσω να γίνει όσο πιο γρήγορα μπορούμε αυτό, ειδικά στο συγκεκριμένο τμήμα, γιατί θυμάστε τη διαφωνία μας ότι πρέπει να γίνει σε όλο το τμήμα. Εμείς, η πρότασή μας ότι πρέπει απόλυτη προτεραιότητα να δοθεί στο τμήμα που ξεκινούνται τα σούπερμαρκετ και τελειώνει στη διασταύρωση του διαστήματος του παραλίου, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα, αλλά εκεί να κάνουμε την πιο άμεση μελέτη προκειμένου να προκύψει και πιο άμεσα έργο και να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα. Λογική σειρά στα πράγματα. Δεν μπορούμε να μιλάμε, για παράδειγμα λέω τώρα, δεν μπορούμε χρονικό περιθώριο στην διοικητική αποβολή. Ποιος μπορεί να μου πει τι θα συναντήσει αύριο αυτός ο άνθρωπος που θα πάει να κάνει αυτή τη δουλειά? Το ξέρει κανένας? Πόσες ενέργειες πρέπει, σε πόσα μάλλον σημεία και καταπατήσεις, ας τις πω έτσι, της δημόσιας περιουσίας πρέπει να αναφερθεί? Πόσες είναι? Πώς θα πούμε ένα χρονικό περιθώριο στο οποίο δεν ξέρουμε εκ των προτέρων τι ένταση έχει το θέμα? Δεν το ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε τι χρόνο θα φάει και εκεί. Δεν ξέρουμε τι αντιδράσεις θα έχουμε. Θα έχουμε έτσι ενστάσεις? Θα έχουμε δικαστήρια? Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως φαίνονται. Η μεγάλη διαφορά μου με τον Πέτρο, τον συμπατριώτη μας, τον Ταρτούλη, είναι ότι έχω μάθει να μιλάω αμέσως κουβέντες, τις οποίες θα μετανιώσω σε μια εβδομάδα ή θα μετανιώσω σε ένα μήνα. Δεν είπα ποτέ ναι. Δεν το έχω πει στη ζωή μου, στην πολιτική μου καριέρα, ναι. Αλλά και στη δουλειά. Δεν έχω πει ναι. Θέλω να τα σκέφτομαι, θέλω να τα βλέπω. Θέλω να παίρνω όλες τις παραμέτρους για να δίνω μια απάντηση. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να τα ζυγίσουμε τα πράγματα και να τα περιορίσουμε και να τα βλέπουμε από όλες τις πλευρές που έχουν τα θέματα.